Χαιρετώ όλη την παρέα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα δούμε ένα βιντεάκι που μου το έχουν ζητήσει πολλά παιδιά και το έχω ψιλοαγνοήσει καιρό τώρα και είναι ευκαιρία να το δούμε μαζί γιατί και εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης και είναι το πώς θα μπορούμε να συντηρήσουμε σωστά το κομπρέσορά μας, το κομπρεσέρ αέρα που έχουμε, ένας αφανής ήρωας θα έλεγα στα εργαστήριά μας, για όσους κατέχουν κομπρεσέρ θα με καταλάβουν. Πολλά μηχανήματα δουλεύουν πάνω σε αυτό, σε μία αγωνία ίσως και πολλές φορές το παραμελούμε ξεχνώντας το, όχι από κακία είτε από οτιδήποτε άλλο, απλά ξεχνάμε να το συντηρήσουμε. Είναι εργαλείο που αξίζει, ένα εργαλείο που θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο σε οποιοδήποτε DIYer όπως και στους επαγγελματίες πολύ μεγαλύτερης ανάγκης εργαλείου, αλλά έχει κάποιες παραμέτρους που πρέπει να τις προσέξουμε για να είμαστε ασφαλείς. Ένα μικρό πρόλογο σε κάτι πολύ σοβαρό που μου έχει τύχει και εμένα και θα ήθελα να σας το μεταδώσω παιδιά, είναι ότι αφήνεις το εργαλείο, το πιεσοστάτη ανοιχτό, το κόκκινο κουμπί που ξέρουμε όλοι όταν το σηκώσεις, γι' αυτό το λόγο είναι on, σηκωμένο και όταν το πατήσεις σταματάει, το ξεχνάμε ανοιχτό και φεύγουμε και πάμε στο σπίτι μας, είτε φεύγουμε από το χώρο που το έχουμε στην κατοχή μας. Αυτό τι σημαίνει? Πάντα υπάρχουν μικρές απώλειες, όταν ειδικά όπως εγώ που έχω δύο plasma cut, έχω ένα κάρο εργαλεία αέρος, πάντα θα υπάρχουν μικρές απώλειες. Το να ενεργοποιηθεί το εργαλείο, να πληρώσει το δεξαμενή του και να σταματήσει, είναι ό,τι καλύτερο και δεν βαριέσαι. Τι μπορεί να σου τύχει όμως? Επειδή αυτά τα εργαλεία, οι κεφαλές τους ανεβάζουν θερμοκρασία, λόγω της συμπίεσης που κάνουν τις μεγάλες, ειδικά όταν φεύγουν από τα 5 bar και ανεβαίνουν, η δικλίδα ασφαλείας συνήθως είναι στα 8 bar και 9, αν το πειράξει κάποιος που δεν θα το συμβούλευα. Μιλάμε για τα εργαλεία 200, 300, για τέτοια λίτρα και κάτω, έτσι. Οι θερμοκρασίες μεγαλώνουν. Αν εσύ το ξεχάσεις το βράδυ, θα πληρώσει, θα είναι όλα καλά όπως είπαμε. Το κακό μπορεί να συμβεί είναι όμως τι? Μπορεί να πετάξει ένα σωληνάκι το οποίο ίσως έχει φυράνει με τον καιρό, έχει αδυνατήσει η ελαστικότητά του και να μην γεμίζει ποτέ. Με αποτέλεσμα μέχρι το πρωί να δουλεύει ο συμπιεστής, να ανεβάσει θερμοκρασίες, το λιγότερο θα έλεγα σαν ζημιά να κολλήσει ο ίδιος, το χειρότερο από τη θερμοκρασία να γίνει οτιδήποτε στα περιφερειακά εργαλεία που βρίσκονται κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ στο εργαστήριό μου το δίνω σαν οδηγία φιλική αυτό. Έχω κάνει τα πάντα να περνάνε μέσα από ασφάλειες στον πίνακά μου. Οπότε όταν κατεβάσω τις ασφάλειες και φύγω από το εργαστήριό μου, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα ρεύμα. Κάντε το κι εσείς και θα με θυμηθείτε. Πάμε να δούμε από κοντά σημεία συντήρησης, σημεία προσοχής, σημεία μακροχρόνια συντήρησης, όπως και το πιο βασικό απ' όλα, το να βγάζουμε τα νερά από το καζάνι. Όπως συμπιέζεται ο αέρας. Ο αέρας έχει κάποιο βαθμό υγρασίας, όπως ξέρουμε όλοι. Όπως συμπιέζεται ο αέρας, όταν λέμε ένα καζάνι είναι 200 λίτρα, δεν είναι 200 λίτρα αέρα μέσα. 200 λίτρα επί 8 bar είναι 2,8,16. Είναι 1600 λίτρα αέρος μέσα. Αυτό φανταζόμαστε ότι όταν συμπιεστεί, η υγρασία που περιέχεται στον αέρα που αιωρείται, υγροποιείται και κατεβαίνει στο κάτω μέρος του καζανιού. Όταν το καζάνι μας είναι πάρα πολλά χρόνια, καλό είναι να προσέξουμε όταν ανοίξουμε τη βαλβίδα από κάτω, πολλές είναι με κλειδάκι. Υπάρχουν βαλβίδες τώρα που μπορεί να βγάλεις αυτήν και να βάλεις βαλβίδα που ανοίγει με το χέρι, με μια μικρή ρίκνωση έχει πάνω του. Και μπορεί ένα σαγλεδάκι, μπορείς να βγάλεις το νερό. Το νερό πολλές φορές μας μαρτυράει σε τι κατάσταση είναι και το καζάνι μας. Όταν είναι πολλών ετών θα δείτε το νερό και θα είναι πολύ σκουριασμένο. Αυτό καλό είναι σιγά σιγά να κάνουμε και έναν έλεγχο του καζανιού μας. Είτε με μια ενδοσκοπική κάμερα, είτε με άλλους τρόπους που ξέρουν οι περισσότεροι οι δήμονες αυτό. Πάμε από κοντά λοιπόν να δούμε τα σημεία που εγώ θα σύστηνα στους φίλους να προσέξουν προς αποφυγή οποιασδήποτε περιπέτειας. Αυτό εδώ είναι το δικό μου το κομπρεσέρ αέρος. Δεν έχει καμία σημασία η μάρκα, οτιδήποτε. Είναι κοινός παρονομαστής της συντηρήσης αυτά τα εργαλεία. Αυτός λέγεται συμπιεστής με ξεχωριστό, με ημάντα, με ξεχωριστό το κομπρέσορ από το μοτέρ του. Υπάρχουν και εργαλεία μικρότερη συνήθως χωρητικότητα, τα οποία είναι μονοblock, δηλαδή ο κινητήρας είναι μαζί με το μοτέρ του. Υπάρχουν, θα κάνουμε ένα βίντεο και σε αυτές τις, να διαχωρίσουμε λίγο αυτούς τους κόσμους και τι αξίζει. Και πάμε να δούμε λοιπόν, είναι και, αξίζει και τον κόπο το συγκεκριμένο εργαλείο γιατί είναι κάποιων ετών, βέβαια με έχει βγάλει παλικάρι, να δούμε τι προσέχουμε εδώ.
Μεγάλα, μεγάλα, μαύρα γράμματα. Όταν ασχολούμαστε με τα τμήματα του συμπιεστή μας, ο συμπιεστής μας ποτέ δεν είναι στην πρίζα και ελέγχουμε πάντα να είναι κατεβασμένο το push button, το οποίο είναι και υπεύθυνο, είναι ο πιεσοστάτης αυτός εδώ. Αυτός τι κάνει? Έχει μία, ας τα αναλύσουμε όλα σε αυτό το βίντεο, έχει μία συστοιχία, μία συνδεσμολογία του ρεύματος μέσα, το οποίο με αυτό εδώ το σωληνάκι το επιτηρούμε να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί σιγά σιγά όλα αυτά αποσυντήθονται, κονιοτοποιούνται. Καλό είναι να το ελέγχουμε, να το αλλάξουμε και περιοδικά αν χρειαστεί και είναι παλιός συμπιεστής μας, ο οποίος γεμίζοντας το καζάνι, βλέπουμε ότι μέχρι εδώ είναι ελεύθερος ο αέρας, πιέζει μέσα στον πιεσοστάτη ένα ειδικό όργανο που όταν φτάσει στα 8 bar που είναι προεπιλεγμένο μέσα, να κόψει το ρεύμα, να ουσιαστικά κλείσει το ανοιχτό κύκλωμα και να σταματήσει η λειτουργία του συμπιεστή μας. Ο συμπιεστής μας σε αυτό το μέρος εδώ φέρει και ένα φίλτρο αέρα. Καλό είναι να το επισκεπτόμαστε πολύ τακτικά και πολύ εύκολα. Σε όλα τα μηχανήματα υπάρχει μια βίδα συγκράτησης, μια πεταλούδα που ανοίγει και μέσα έχει το φιλτράκι του. Όταν είναι φρέσκο αλλαγμένο, καλό είναι να το φυσάμε λίγο με τον αέρα και να το ξανατοποθετούμε στη θέση του. Κάνουμε ένα σχολαστικό έλεγχο στην κεφαλή μας και πάμε εδώ που είναι ο δείχτης του λαδιού. Ο δείχτης του λαδιού έχει μια μπύλια κόκκινη στη μέση. Αυτό τι σημαίνει? Το λάδι πρέπει να είναι στη στάθμη, βλέπετε που θέλει λίγο συμπλήρωμα εμένα. Ακόμα βέβαια είναι σε ανεκτά όρια, να είναι ακριβώς στην κόκκινη αυτή μπύλια. Αυτό θα πει κάποιος, γιατί άμα είναι γεμάτο τι πειράζει? Όταν είναι γεμάτο και γυρίζει η μπιέλα του κομπρέσορα μέσα, γίνεται μια χασμωδία ουσιαστικά του λαδιού, με αποτέλεσμα να μην δουλεύει σωστά και να ανεβάζει θερμοκρασίες. Γι' αυτό σωστό είναι να επιτηρούμε σε μια ευθεία θέση του μηχανήματός μας να είναι το λάδι μας στη συγκεκριμένη μπύλια. Από εδώ, αν θέλετε να κάνετε αντικατάσταση του λαδιού, καλό είναι περιοδικά να αντικαταστούμε το λάδι. Πολλά παιδιά ρωτάνε τι λάδι βάζουμε στους συμπιεστές. Οι συμπιεστές, παιδιά, επειδή έχουν να κάνουν με μεγάλη ποσότητα αέρος και με πολλές συγκρασίες, άλλοι μιλάνε για 30 λάδι. Σωστό, δεν λέω όχι. Καλό είναι να είναι λάδι συμπιεστών, θα έλεγα. Γιατί έχει πολλά EN, πολλά ISE, έχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας στα λάδια τα συγκεκριμένα. Δεν είναι ανάγκη να είναι της κάθε μάρκας που είναι το εργαλείο μας, είτε τόρος, είτε LAM, είτε οτιδήποτε, όσο είτε ακύλα, είτε οποιοδήποτε άλλο, όσο να είναι λάδι συμπιεστών. Εδώ έχει γίνει και μία αλλαγή σε μένα. Το μηχάνημα αυτό ήταν τριφασικό. Έχω αλλάξει μοτέρ και έχω βάλει μόνο φασικό, τότε που το είχα στο εργαστήριο μου το παλιό, αν θυμάστε. Το οποίο, αν κάνετε και αυτή την αλλαγή, ας το πούμε και αυτό, παιδιά. Πολλά παιδιά έχουν πάρει ένα εργαλείο, το έχουν βρει σε τιμή ευκαιρίας πιο παλιό, αλλά μπαίνουν στη λογική να αλλάξουν κινητήρα. Εμένα το εργαλείο αυτό ήταν τριών ύπων, τριφασικό. Έβαλα μοτέρ τριών ύπων, μόνο φασικό, με τη διαφορά όμως ότι κατά την εκκίνηση εδώ φέρει πλατίνες οι οποίες του δίνουν ένα boost, μια γρήγορη εκκίνηση. Θα πει κάποιος, για ποιο λόγο να μην βάλω ένα απλό μοτέρ και okay, όλα καλά. Όταν για κάποιο λόγο, όταν ξεκινάει η δεξαμενή μας άδεια, όλα τα μοτέρ δεν θα έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Όταν όμως για κάποιο λόγο φτάσουμε στα 7 bar που ζορίζεται και να κάνουμε ένα σενάριο, δουλεύουμε μία plasma cut παράδειγμα ή έγινε μια διακοπή ρεύματος. Έρθει το ρεύμα και ενεργοποιηθεί ο κομπρέσορας έχοντας μέσα στο καζάνι 6 με 7 bar, είναι 100% σίγουρο ότι το μοτέρ θα τη γλιτώσει ή παρατρίχα ή απλά θα καεί. Δεν θα μπορεί να εκκινήσει ουσιαστικά ο πυκνωτής πρωτεύων δευτερεύων ποινίων να ξεκινήσει το μηχάνημά μας. Κρατήστε το σαν tips. Κυκλοφοράνε τέτοια μοτέρ τα οποία έχουν πλατίνες πίσω εκκίνησης και του δίνουν αυτό το γρήγορο, τη γρήγορη την εκκίνηση όταν και εφόσον χρειαστεί. Μια άλλη καλή επισκόπηση πρέπει να κάνουμε. Μάλλον θα σας πω, τα βραχυπρόθεσμα πράγματα πρέπει να βλέπουμε, τα σύντομα, τα σύνηθες. Λοιπόν, πρέπει επιτηρούμε χοντρικά τα όλα σωληνάκια, τις δικλείδες ασφαλείας εδώ, όλα τα ρακόρ. Επιτηρούμε αυτά, επιτηρούμε τους σωλήνες μας, κουνάμε το σωλήνα μας να μην χάνει. Αν το κουνήσετε λίγο και ακούσετε το παραμικρό αέρα ή ρίξετε σαπουνάδα, καλό είναι να συσφίξετε ξανά τους σφιχτήρες. Σαν επιτήρηση. Λοιπόν, αφού επιτηρήσουμε απλά και γρήγορα τον κομπρέσορά μας, πάμε. Αυτή εδώ είναι τα πρόσθετα παρελκόμενα εξαρτήματα, τα οποία από κάτω έχουν μία παγίδα που άμα την πατήσετε πάνω,
Βλέπετε ότι βγάζει ελάχιστο νερό. Για να κάνω το βίντεο επίτηδες, έχω αφήσει το μηχάνημα να δουλέψει λίγο. Βλέπετε ότι πετάει νερό. Το πιέζουμε, αλλά έχουν βιδούλα, αλλά έχουν διάφορα. Συνήθως είναι αυτόματα όπως τώρα. Το πιέζουμε μέχρι να σιγουρευτούμε ότι έχει φύγει το νερό από μέσα. Μετά πηγαίνουμε στη βαλβίδα ακριβώς στο κάτω σημείο, εδώ που βλέπετε, έχει μία βαλβίδα. Αν την ανοίξω εγώ τώρα, συνήθως βάζω ένα κουτάκι από κάτω, οτιδήποτε, τώρα το κάνουμε. Βλέπετε τι νερό έχει μέσα το μηχάνημα. Το νερό μου είναι πεντακάθαρο. Σημαίνει ότι το μηχάνημά μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βλέπετε το νερό που βγαίνει. Θα πέσει στην κάρυμα μετά. Καλό να βάζεις ένα κυπελάκι από κάτω, μικρό, δεν είναι τίποτα. Από οποιαδήποτε μαργαρίνη, από οτιδήποτε. Λοιπόν, και να βιάσετε σχολαστικά το νερό. Μπορείτε, σαν μικρό tips, θα σας έλεγα tip, είναι να βάλουμε ένα μικρό κλαπάκι στις ρόδες, ένα μικρό ξυλάκι όμορφα, να έχει οριζόντια θέση το μηχάνημα με μια πολύ μικρή κλίση προς τη βαλβίδα αποστράγγιση του νερού. Ώστε να, εμένα τώρα ας πούμε, αν το μηχάνημα ήταν με μια τάση προς τα πίσω, θα έχει ως αποτέλεσμα το νερό να παγιδεύεται στην άκρη και να μην έρχεται εδώ. Εγώ τι κάνω, αφού ανοίξω βλέπετε το νερό ότι είναι πεντακάθαρο, παιδιά. Λοιπόν, αφού ανοίξω λίγο τη βαλβίδα μου, δουλεύω και το μηχάνημα πάνω κάτω λίγο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε ότι ήρθε το νερό από εδώ. Και το κλείνω ερμητικά και όμορφα. Και είναι όλα μια χαρά. Αυτά τα κάνουμε τακτικά. Δηλαδή μετά από, θα έλεγα, ίσως και 3-4 μέρες, έχω δει και φίλους που έχουν βάλει ηλεκτροβάνα αυτόματη κάτω και δεν ασχολούνται καθόλου, τραβάνα διακόπτει και αδειάζει. Λοιπόν, το πιο βασικό είναι αυτό. Είναι πεντακάθαρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Επιτηρούμε τους ημάντες. Όταν υπάρχουν δύο, όταν υπάρχει μονού η μάντα, τροχαλία όπως είναι αυτή. Και θα σας πω κάτι άλλο. Δεν αρκεί, παιδιά, να κατεβάζουμε το stop. Βγάζουμε το μηχάνημα από την πρίζα. Θα πει κάποιος, γιατί ρε φίλε, δεν είναι ασφάλεια αυτή? Είναι ασφάλεια. Αλλά τώρα την κατέβασα. Μπορεί να έχω έρθει να κάνω μια συντήρηση στο μηχάνημά μου, να με φωνάξει κάποιος και να έρθω και να έχω στο μυαλό μου το έχω κατεβάσει. Και να μην το έχω κατεβάσει. Να πιάσω τον ημάντα μου, να δω αν είναι σωστός και εκείνη την ώρα να ενεργοποιηθεί. Είναι σίγουρο ότι δεν θα κολλώσει. Θα μας αρπάξει το δάχτυλο μέσα. Άρα, σιγουρευόμαστε ότι είναι εκτός ρεύματος. Επιτηρούμε τους ημάντες να μην έχουν τυχοραγάδες. Να είναι καθαροί, στιβαροί και ωραίοι. Όπως αυτός καλή ώρα εδώ. Πολύ σοβαρό. Τα λαδάκια του συμπληρώνονται από εδώ αν χρειαστεί. Καλό είναι όταν είναι πολύ καιρό μέσα στο κομπρεσέρ να μην τα συμπληρώνουμε, αλλά να τα αλλάζουμε. Το λάδι έχει την ιδιότητα να λιπαίνει τον κινητήρα σε μορφή μικρών, σαν μπιλίτσες πολύ μικρές είναι το λάδι. Όσο εκείνο δουλεύει, τόσο οι μπιλίτσες γίνονται μικρότερες, αδυνατίζουν, σας το λέω πολύ απλά. Σε φάση που τέλος να μην μπορούν να λιπαίνουν το εργαλείο. Οπότε νομίζοντας ότι συμπληρώνουμε και κάνουμε καλό, ουσιαστικά κάνουμε μία μίξη δύο διαφορετικών λαδιών και ας είναι ίδιας μάρκας. Γιατί το ένα είναι πολύ τριμμένο και δουλεμένο. Πολύ βασικό και αυτό. Ελέγχουμε ξανά σχολαστικά όλα τα ρακόρ και είμαστε έτοιμοι από την γρήγορη, θα έλεγα, γρήγορο έλεγχο του μηχανήματός μας. Το μηχάνημά μας καλό είναι να έχουμε και τον ήχο. Δηλαδή, θα πάω να το βάλω λίγο στην πρίζα. Να σηκώσω την ασφαλειά μου και να αφουγκραστώ και το μηχάνημά μου. Ότι δουλεύει σωστά. Τώρα τυχαίνει να έχει αέρα μέσα και δεν φαίνεται. Όταν όμως πέσει ο αέρας, να αφουγκραστώ και τον ήχο. Αν υπάρχουν μικροαπώλειες, αν υπάρχουν φουσκώματα, οτιδήποτε. Επιτηρούμε όλο το κύκλωμα. Εγώ έχω βάλει τεχνησύνδεσμους σε όλες τις μηχανές, όπως και εδώ, όπως και εδώ, παντού. Και επιτηρούμε σχολαστικά όλα μας τα σημεία αέρος. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμος έλεγχος, έτσι. Γενικότερα έχουμε και το νου μας να ακούμε τις μηχανές μας, να ακούμε τα εργαλεία μας, να μην έχουμε απώλειες. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι πολύ εύκολο να φυράνει και να ακουστεί βγάζοντάς το. Επιτηρούμε και μέσα, ρίχνουμε λίγο αντισκουριακό μέσα γιατί βοηθάμε τις φλατζούλες να δουλεύουν σωστά. Και έτσι έχουμε στην κατοχή μας το εργαλείο μας, του δίνουμε ζωούλα γιατί είναι ένας αφανής ήρωας όπως είπα μέσα στην αποθήκη μας. Με αποτέλεσμα να το έχουμε πάρα πολλά χρόνια στην κατοχή μας. Όλα υπάρχουν ανταλλακτικά. Υπάρχουν και στο κατάστημά μου.
κεφαλές τα πάντα, αλλάζονται όλα. Δεν βγαίνει άχρηστο ένα μηχάνημα γιατί κόλλησε ίσως ο κομπρέσορας. Απλά εμείς όσο το συντηρούμε θα το έχουμε και για πολύ περισσότερα χρόνια. Εδώ υπάρχει ένας προφυλακτήρας, τον έχω βγάλει εγώ τώρα για το βίντεο, το οποίο καλό είναι να υπάρχει. Πολλοί τον βγάζουν νομίζοντας ότι είναι καλύτερος ο αερισμός. Είναι όμως από πάνω του, παράδειγμα εδώ, διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν με ένα μικρό κραδασμό που παρουσιάζει και το ίδιο το μηχάνημα να πέσουν εδώ μέσα και να γίνει ένας πανικός. Ή να κουμπίσει μια νάιλο σακούλα, παράδειγμα, στα ράφια σου από πάνω, η οποία με τον αέρα να πέσει μέσα εδώ και το λιγότερο να γίνει μια μικρή βλάβη στο μηχάνημά σου. Είναι μεγάλη υπόθεση, φίλοι, να συντηρούμε σωστά τα εργαλεία μας. Θα δούμε σιγά σιγά και άλλα, όπως είχαμε δει και τους τροχούς. Τα παιδιά που είναι, ψωνίζουν από το κατάστημά μου και μιλάμε πολλές φορές, είμαστε πάνω από ένα φίλοι, είναι ότι μου λένε πολλές φορές, πήρω εγώ τα μηχανήματά μου, τα αγαπάω. Δεν είναι παράξενο να δένεσαι με τα εργαλεία σου, όπως και εγώ. Όταν μπαίνω στο εργαστήριό μου, νομίζω ότι μου μιλάνε τα εργαλεία. Είναι όμορφο ο συνεργάτη σου, η προέκταση του χεριού σου να είναι πάντα άρτιο, προσεγμένο και για τη δική του λειτουργία, πάνω απ' όλα για τη δική σου ασφάλεια. Να είστε καλά, φίλοι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.